Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 900 από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και εδάφιο 26. Σελίδα 900, εδάφιο 26 από το πρώτο κεφάλαιο. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις την πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων ιραβωνισμένην με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζεται όποιος τάχα είτο ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού Μαριά, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων, Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δε θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς θελείστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλεις επισκιάσει δια τούτο το γενόμενον εξού θέλει ονομαστεί ως Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε νιών εις το γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένη στήρα. Διότι ουδέν πράγμα θελείστε αδύνατον παρά το Θεό». Είπε δε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου», και ανεχώρησε να παυτίσει ο άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ, εν τες ημέρες ταύτεση πήγε με τα σπουδήσεις στην ορεινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθε εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν, «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ, διότι ειδού, καθώς ήλθε φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα διότι θέλει γίνει εκπλήρωσης των αληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Και είπεν η Μαριά, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου. Διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού επειδή ειδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναί, διότι έκαμε σε με μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησε από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριά μεταυτής έως τρεις μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Αμήν». Άρχισε το έργο του Θεού και εξελίσσεται πια. Άρχισε τη δεκάτη του εβδόμου μηνός με το τότε ημερολόγιο με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, δηλαδή στις 25 Σεπτεμβρίου με το δικό μας, 9 με το δικό μας ημερολόγιο και σε 6 ακριβώς μήνες, ενώ πλέον η Ελισάβετ είναι εγκυμονούσα 6 μηνών, ο άγγελος κάνει τη δεύτερη επίσκεψη προς το άλλο πρόσωπο, τη Μαρία, μία κοπελίτσα, τότε αραβωνιάζονταν και παντρεύονταν μικρές, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν η Μαρία και 16 χρονών και 15 και 17 και 18 και 19 και 20, κάπου εκεί. Μία κοπελίτσα.
αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, εκ της φυλής του Ιούδα και μάλιστα εκ του οίκου του Δαβίδ. Ούτε ο Ιωσήφ μπορεί και αυτός να φανταστεί τι έχει ετοιμασμένα ο Θεός, ούτε και η Μαρία. Ακριβώς τον έκτο μήνα, δηλαδή στις 10 πρώτου, δηλαδή 25 Μαρτίου, με το δικό μας ημερολόγιο, ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού αποστάλλει στην πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, προς αυτήν την Παρθένο, την αραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ, εκ του οίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Ενώ ευρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο σπίτι της, μπροστά της εμφανίζεται ο Άγγελος Γαβριήλ. Και καθώς εισήλθε, είπε προς αυτήν. Δεν είπε μη φοβάσαι. Δηλαδή δεν φοβήθηκε. Για να δούμε. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Στον Ζαχαρία είπε μη φοβάσαι γιατί τρομοκρατήθηκε. Στη Μαρία είπε χαίρε, να χαίρεσαι, γιατί βρήκες χάρη ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είναι μαζί σου και εσύ είσαι η πιο ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Μεγάλα λόγια. Η Μαρία λόγω του νεαρού της ηλικίας, λόγω της αγαθοσύνης της, λόγω της αθωότητός της, λόγω της πίστης της, το μόνο που σκέφτηκε, διεταράχθη δια των λόγων αυτού, ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, ο Κύριος μαζί σου, βρήκες χάρη από το Θεό. Διαλογίζω το ποιος είναι τάχα ο ασπασμός, ο χαιρετισμός αυτού. Και εκεί ανέβηκε φόβος στην καρδιά της, που ο άγγελος τον διέκρινε. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν τώρα, μη φοβού Μαριά, βρήκες χάρη παρά το Θεό. Τα λόγια του Θεού φέρανε φόβο Θεού στην καρδιά τους. Στην καρδιά της. Ωραία συμπεριφορά. Ο λόγος του Θεού να φέρνει το φόβο του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Πω πω, τι μεγάλα λόγια είναι αυτά που μας έχει πει ο Θεός. Τι μεγάλα λόγια. Ξαφνικά θα ακουστεί κέλευσμα. Καθήν ώρα δεν στοχαζόμεθα, δεν σκεφτόμαστε. Κέλευσμα, φωνή αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού. Πω 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 πω, μη το χάσουμε αυτό. Και θα δούμε τα σώματά μας να μεταμορφώνονται. Το θνητό αυτό να ενδύεται Αθανασία. Όχι βγάζουμε το θνητό και έρχεται. Το θνητό αυτό ντύνεται με ένα καινούριο κουστούμι, αθάνατο. Το φθαρτό αυτό ντύνεται με ένα καινούριο ρούχο, αθάνατο, άφθαρτο. Τι μεγάλα λόγια είναι αυτά. Φοβάσαι μη χάσει την αρπαγή της Εκκλησίας. Φοβάσαι το Θεό. Γιατί ο φόβος του Θεού θα μας οδηγήσει πιο κοντά σε Αυτόν. Έχουμε μεγάλες υποσχέσεις, αδερφοί. Σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά ιδιαιτέρως σαν Εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε να είστε εκεί τότε, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα μας καταστήσει βασιλείς και ιερείς του υψίστου στη χιλιετή βασιλεία του Χριστού επί της γης ο Θεός. Και στη συνέχεια θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όμοιοι με τον Χριστό, που είναι η εικόν του Θεού, του αοράτου, το απάβγασμα της δόξης του Θεού, όμοιοι δηλαδή με τον Θεό. Θα βλέπουμε τον Πατέρα Θεό που δεν τον είδε κανείς ποτέ και έζησε πρόσωπο προς πρόσωπο, και θα συμβασιλεύουμε. Φοβερές υποσχέσεις. Φόβος Θεού στην καρδιά μας, μην τα χάσουμε.
από τα σαλευόμενα και από τα μάταια και από τα μικρά και ασήμαντα αιτήματά μας που πιθανόν δεν πραγματοποιούνται για να μας καταστήσει ο Θεός δόκιμους. Η ζωή μας, αδερφοί, δεν είναι αυτή που βλέπουμε. Τα μάτια μας βλέπουν πολύ περιορισμένα, αλλά υπάρχουν οι οφθαλμοί του νοός μας που πρέπει να βλέπουν την απεραντοσύνη της αιώνιας ζωής, την απεραντοσύνη της δόξας του Θεού, την απεραντοσύνη της χάρης του Χριστού και του ελέους του Θεού, την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού Πατρός. Όχι μέσα στην ανθρώπινη φυλακή μίζερη, άθλιη, που καμιά φορά στρέφουμε έτσι για να πούμε βόηθα μας. Ο Θεός θέλει σήμερα να πούμε δόξα στο όνομά σου το Άγιο. Δόξα στο όνομά σου, δόξα στο σχέδιό σου, δόξα στο έργο σου, δόξα στη βασιλεία σου, δόξα γιατί είμαστε και θα γίνουμε βασιλείς εις τους αιώνες των αιώνων. Μη βλέψεις αυτό το σώμα που φθείρεται, αυτές τις ανάγκες που μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται, αλλά είναι ασήμαντες. Ας βλέψουμε, αδερφοί αγαπητοί, στην αιώνια ζωή, στη βασιλεία του Θεού. Όταν τ' άκουσε αυτά τα ωραία και μεγάλα λόγια, ότι βρήκε χάρη από το Θεό, θα είναι η πιο ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, φόβος μπήκε στην καρδιά της. Τι είναι αυτό που μου λέει ο άγγελος? Και ο άγγελος συνεχίζει: μη φοβάσαι, Μαρία μου, γιατί βρήκες χάρη παρά το Θεό. Και άκουσε τώρα τι είναι το σχέδιο του Θεού για σένα. Θα συλλάβεις εν γαστρή, θα γεννήσεις Υιόν, θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αλλά αυτός ο Υιός που θα γεννήσεις εσύ θα είναι Μέγας, Υιός Υψίστου θα ονομαστεί. Θα δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Θα βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας, και της βασιλείας αυτού του Υιού σου δεν θα υπάρχει τέλος. Κατάλαβες ποιος είναι ο Υιός σου? Ο Μεσσίας. Και βρήκες χάρη από το Θεό, αυτόν τον οποίον προσμένουνε ο λαός Ισραήλ να έλθει στην ανθρωπότητα μέσα από τα δικά σου σπλάχνα. Αλληλούια. Ο Μεσσίας. Και η Μαρία το κατάλαβε. Όλα τα κατάλαβε. Ένα δεν κατάλαβε και ζητάει διευκρίνηση. Μα πώς θα συλλάβω εγγαστρή αφού είμαι αραβωνιασμένη? Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το οποίο λες. Όλα τα πιστεύω. Είδατε διαφορά της Μαρίας, της ευλογημένης εν γυναιξή, στη σκέψη, στην πίστη, στη λογική, στη στάση και στη θέση ενώπιον του Θεού, με τον Ζαχαρία το γέροντα, τον δόκιμο, τον δίκαιο, τον άμεμπτο, και με την Ελισάβετ τη γερόντισσα, την δικαία, την άμεμπτο και την υποτιταγμένη στο Λόγο του Θεού. Πώς είναι η καρδιά μας τώρα? Πώς δεχόμαστε εμείς το Λόγο του Θεού? Ξέρουμε ότι θα βασιλεύσουμε στους αιώνες των αιώνων. Δεν βλέπουμε στην αδυναμία μας, αλλά βλέπουμε στη χάρη του Χριστού. Βλέπουμε στην αγάπη του Θεού. Βλέπουμε στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπουμε στο Λόγο του Θεού χι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ναι, είμαστε αδύναμοι, είμαστε άθλοι, είμαστε τυδανοί, αλλά δόξα στον Θεό. Γιατί ο Παύλος, ο Απόστολος, μας βεβαιώνει: όταν εγώ είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου αποδείχνεται, αποδεικνύεται τελεία,
τότε η δύναμη του Θεού φανερώνεται πλήρης. Άρα είμαι αδύνατος, είσαι αδύνατος, είμαι αδύνατη, είμαι μικρή κοπέλα. Δόξα να έχει ο Θεός. Ο λόγος του Θεού είναι να αυτό το ναι και να αυτό το αμήν. Αλληλούια. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Πες μου όμως σε παρακαλώ, πώς θα γίνει αυτό, γιατί εγώ δεν γνωρίζω άντρα. Μήπως πρέπει να πάω να τον βρω? Τι πρέπει να κάνω? Βρίσκεται σε δίλημα. Και ο άγγελος της λέει, όχι, δεν θα βρεθείς με τον Ιωσήφ, ούτε και θα τον πλησιάσεις, γιατί θα μπορούσε την επόμενη μέρα να πάει στον Ιωσήφ. Παντρευόμαστε, τελειώνουμε, να κάνουμε το παιδί. Όχι, δεν θα γεννηθεί έτσι το παιδί το δικό σου. Δεν θα πας στον Ιωσήφ καθόλου τώρα, γιατί το παιδί το δικό σου θα γεννηθεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου, δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει, και το γενόμενον εξού θα είναι Υιός Θεού, θα είναι Υιός υψίστου, θα είναι ο ερχόμενος Μεσσίας, ο Χριστός του Θεού. Το άκουσε, το πίστεψε όσο το πίστεψε, γιατί είναι άνθρωπος. Πιστεύουμε, αλλά πόσο πιστεύουμε? Πιστεύουμε τόσο ώστε να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, ή πιστεύουμε τόσο ώστε να περιμένουμε να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού? Και τα δύο καλά είναι. Και πήρε και τη μεγάλη απόφαση. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό που της είπε ο άγγελος. Εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή όταν θα πάω να συναντήσω τελικά τον Ιωσήφ, θα είμαι σε εγκυμοσύνη? Θα με λιθοβολήσουνε, θα με ονειδήσουνε, θα με θανατώσουνε. Αλλά δεν φοβάται, πιστεύεις στο Θεό. Αλληλούια. Δεν φοβάται, εμπιστεύεται το Θεό. Ωραία καρδιά, αδερφοί. Δεν είναι τυχαίο που ο Θεός διάλεξε αυτή την κοπελίτσα για να φέρει στον κόσμο τον Υιόν του το μονογενή. Είναι μια καρδιά τέλεια που ελπίζει μόνο στο Θεό και ξέρει ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Το είπε ο Θεός, θα το κάνει ο Θεός. Εγώ τώρα όμως τι πρέπει να κάνω? Και πήρε απόφαση, χωρίς δισταγμό, χωρίς ενδιασμό. Γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου, ιδού η δούλη σου. Τι ωραία. Κάνε ό,τι θέλεις εμένα. Κάνε ό,τι θέλεις με μένα. Να με. Αδύναμη, μικρή, ασήμαντη. Να με όμως. Να το πούμε σήμερα αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί. Να το πούμε. Θεέ μου, κάνε ό,τι θέλεις εσύ σε μένα. Κάνε κατά το λόγο σου, κάνε κατά το σχέδιό σου, κάνε κατά τη θεία πρόνοιά σου και τις ευλογημένες αποφάσεις σου και βουλές σου. Έχει κόστος, αλλά ιδού ο δούλος σου, ιδού η δούλη σου. Αμήν, αδερφοί. Με όλη μας την καρδιά. Μπορεί να είναι πόδινο. Μπορούμε να πούμε, κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή μου. Δεν είναι απλό. Ούτε με ενθουσιασμό θα πούμε αμήν. Ο Θεός θέλει με επίγνωση να πούμε αμήν. Δεν ξέρεις ο Θεός τι έχει ετοιμάσει για σένα. Μπορεί να έχει ετοιμάσει το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Μπορεί να έχει ετοιμάσει τη μάχαιρα του Ιακώβου. Μπορεί να έχει ετοιμάσει τη σταύρωση, την ανάποδη του Πέτρου.
Μπορεί να έχει ετοιμάσει τη φυλακή και τα δεσμά στα γεράματα του Ιωάννου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά μπορούμε να πούμε, ιδού ο δούλος σου, κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή μου, αλλά βόηθαμε να είμαι έτσι όπως με θέλεις, γιατί είμαι άθλιος και ουτιδανός. Και ο άγγελος τ' άκουσε, δεν πρόσθεσε τίποτα και έφυγε. Δεν χρειαζόταν να προσθέσει τίποτα άλλο. Έφυγε χαρούμενος και την άφησε και να μιλάει και να ακούει και να περπατάει και να δοξάζει τον Θεό και να περιμένει. Αλληλούια. Να φύγουμε έτσι σήμερα, αδελφιά μου, σας παρακαλώ. Κύριε, κάνε μας έτσι. Να μην χρειάζεται να μας πει τίποτα άλλο. Όπως είπε στο Ζαχαρία, επειδή δεν επίστευσας θα είσαι μουγκός και κουφός μέχρι να γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων από του Κυρίου προσέ. Αλλά έφυγε χαρούμενος ο άγγελος που βρήκε τη Μαρία με καρδιά, κατά την καρδιά του Θεού. Θέλω να επιμένω σε αυτό, αδερφοί μου. Να βάλει ο Θεός στην καρδιά μας, να βγάλει το φόβο και να βάλει στην καρδιά, γιατί είναι φόβος. Δεν είναι απλό να πεις στο Θεό κάνε ό,τι θέλεις. Δεν ξέρεις τι θέλει. Αλλά είναι ένδοξο να πεις στο Θεό κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή μου. Παραδίδομαι δούλος σου και δούλη σου. Και επειδή εγώ είμαι πολύ αδύνατος τουλάχιστον, θέλω να προσθέσω, Κύριε, κατά χάριν σε παρακαλώ. Βοήθησέ με στην αδυναμία μου. Φοβάμαι. Δώσε μου δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά με χάρη, με αγάπη, με έλεος, αλλά και με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Για να φύγει ο άγγελος του Κυρίου χαρούμενος, ο Θεός να δοξαστεί και η αλήθεια του Ευαγγελίου να αποκαλυφθεί. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Κάνε Θεέ μου στη ζωή μου ό,τι εσύ θέλεις. Μη βάζουμε προϋποθέσεις, μη βάζουμε σκέψεις, μη βάζουμε γνώμη ανθρώπινη, μη βάζουμε φόβο. Μην αφήνουμε διέξοδο διαφυγής. Ναι, μεν, αλλά. Ναι, είμαστε αδύνατοι. Θέλουμε όμως να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ στη ζωή μας. Για τη δόξα σου. Βόηθα μας όμως στην αδυναμία μας. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. 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 Αλληλούια, Κύριε. Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε το Θεό να χαίρεται στα χάλια που είμαστε. Ο άγγελος έφυγε και η Μαρία δεν πήγε σε αυτόν που αγαπούσε, τον Ιωσήφ, τον άντρα της, αλλά επειδή της είπε ότι η συγγενής της η Ελισάβετ, γερόντισα, στήρα, είναι εγκυμονούσα, σκέφτηκε, αυτή είναι σαν και εμένα, να πάω εκεί. Και δεν ξέρω και πως άλλο σκέφτηκε. Ο Θεός την οδήγησε. Έφυγε, δεν πήγε στο σπίτι της, δεν πήγε στον Ιωσήφ, δεν πήγε στον αρεβωνιαστικό της, ανέβηκε πάνω στο βουνό, στην ορεινή του Ιούδα, να συναντήσει τη θεία της, τη συγγενή της, την Ελισάβετ. Και όταν έφτασε έξω από το σπίτι, εδώ αρχίζει τώρα ο Θεός να εργάζεται, έτσι πως θέλουμε να εργάζεται στην αδυναμία μας, χαρίζοντας δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου που τόσο πολύ χρειάζεται η Μαρία για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού σε αυτήν. Δεν μπορεί να πάει σαν άνθρωπος και σαν άνθρωπο να τη βρει η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού, αλλά πρέπει να πάει σαν δούλη του Θεού, πλήρη Πνεύματος Αγίου, δυνάμεως και πίστεως. Και ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Μόλις φτάνει έξω από το σπίτι, φωνάζει και χαιρετάει την Ελισάβετ. «Ε, θεία Ελισάβετ», κάπως έτσι θα έλεγα εγώ.
Και όταν ακούγεται ο χαιρετισμός της Μαρίας, πνεύμα δυνάμεως έρχεται πάνω στην Ελισάβετ, πληρούται πνεύματος Αγίου, εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού, γιατί πνεύμα Άγιο πλημμύρισε τον Ιωάννη εκ κοιλίας μητρός στους 6 μήνες. Σε 3 μήνες θα γεννηθεί. Και άρχισε πια η Ελισάβετ να μιλάει, αλλά όχι αυτή, ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου με το στόμα της Ελισάβετ. Ευλογημένη εσύ ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Ακούει αυτά που της είχε πει ο άγγελος. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ακούει αυτά που της είχε πει ο άγγελος. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου, του Μεσσία προς εμένα. Φοβερής ενέργειες κάνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου για να λάβει η Μαρία δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, τον οποίον απεδέχθη παρόλο το κόστος και τους ενδιασμούς που θα είχε στην καρδιά της. Αυτό περιμένουμε τώρα. Τις ενέργειες του Θεού, καθώς είπαμε γέννητο είσαι με Κύριε, ας γίνει ο Λόγος σου, κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή μας, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε αδύνατοι και χρειαζόμαστε τώρα άνωθεν δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αλλιώς καμία εκπλήρωση. Αλλά ο Θεός δυνατός να τη γεμίσει με τη δύναμη της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς ήλθες η φωνή του ασπασμού σου στα αυτιά μου, επλήστη Πνεύματος Αγίου το βρέφος εν τη κοιλία μου κατά το Λόγο του Θεού. Λίγες λέξεις. Λίγες λέξεις. Αλλά λέξεις Θεού με αποκάλυψη, γνώση και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Προφητικός λόγος. Και ο Λόγος του Θεού είναι σφύρα που συντρίβει το βράχο. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το Α και το Ω. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια, πίστεψε. Αλλά πίστεψε αφού ήλθε και σε αυτήν η δύναμη της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Και άρχισε και αυτή να προφητεύει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψε εις την ταπείνωση της δούλης αυτού. Βρήκα χάρη. Θα επιβλέψει, αδερφέ και αδερφή, στην ταπείνωσή σου αν είσαι δούλος και δούλη του Κυρίου και αποδέχεσαι με όλη σου την καρδιά ο Θεός να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή σου. Επειδή, γιατί μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, γιατί γαλίασε το πνεύμα μου στον Θεόν τον Σωτήρα μου, γιατί επέβλεψε και το ομολογεί και το φωνάζει στην ταπείνωση της δούλης αυτού. Επειδή, διότι, ιδού, από αυτή τη στιγμή θέλουσι με μακαρίζει πάσε φιλέ της γης. Πνεύμα Άγιο ήρθε πάνω της, δύναμη ψυχής του την επισκίασε και συνέλαβε εγγαστρή, όχι εκθελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά εκθελήματος Θεού και αποδοχής του ανθρώπου. Δια Πνεύματος Αγίου, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κατάλαβε ότι τώρα εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό θα με μακαρίζουν όλοι οι γενναίοι. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, που οφείλουμε σε αυτή την γυναίκα. Να τη μακαρίζουμε. Όχι να την προσκυνούμε, όχι να τη λατρεύουμε, όχι να προσευχόμαστε σε αυτήν. Αυτά είναι παραβάσεις, ανομίες, αμαρτίες, αδικίες.
να τη μακαρίζουμε, να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το σκεύος το ιδιαίτερο της εκλογής Του που έφερε τον Χριστό στη ζωή μας και να προσπαθούμε να τις μοιάσουμε. Να τις μοιάσουμε στην απλότητα, την παιδική της απλότητα, στην παιδική της πίστη, στην παιδική της αθωότητα, αλλά στην υπακοή. Και εκείνη τη στιγμή εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού. Τώρα πια η Μαρία, ενώ είπε «Ιδού η δούλη σου», τώρα αυτή τη στιγμή έγινε πραγματικά δούλη του Θεού. Ομολόγησε ότι είμαι δούλη σου, ας κάνει Θεέ μου ό,τι θέλεις. Και τώρα κατάλαβε ότι με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι δούλη του Θεού. Όχι γιατί αυτή το είπε, αλλά γιατί ο Θεός το έκανε. Υπάρχει ο δούλος που λέει «Εγώ είμαι δούλος». Αλλά υπάρχει και ο δούλος που λέει «Ο Θεός είσαι δούλος μου». Μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση. Και η μεγάλη διαφορά είναι η δύναμη της πίστεως και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο δούλος ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει και πηγαίνει όπου θέλει. Ο δούλος του Θεού, σε αυτόν ο Θεός κάνει ό,τι θέλει και τον στέλνει όπου αυτός θέλει και εξαρτάται κατά πάντα από το θέλημα του Θεού. Δεν έχει πρωτοβουλίες, επιδιώξεις. Έχει μόνο υπακοή και υπομονή. Να δω, Κύριε, από εδώ και πέρα τι θα κάνεις. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα άνοιξε καινούργια σελίδα. Στην αρχή μέχρι τώρα ήταν προφητευμένο ότι θα ανοίξει καινούργια σελίδα. Τώρα όμως άνοιξε η καινούργια σελίδα. Τώρα η Μαρία δεν είναι αυτή που ήταν. Η Μαρία είναι η δούλη του Θεού, είναι το σκεύος εκλογής του Θεού, είναι η γυναίκα που μέσα της υπάρχει η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού. Έμεινε 3 μήνες μέχρι να βεβαιωθεί και να αποδειχθεί ότι είναι εγκυμονούσα. Έμεινε 3 μήνες μέχρι να γεννηθεί ο Ιωάννης. Δεν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού αν είναι λίγο πριν τη γέννηση, λίγο μετά. Το βέβαιο είναι ότι είναι εκείνες τις ημέρες. Τώρα πια πρέπει να πάει εκεί που ο Θεός τη στέλνει, στον Ιωσήφ. Δύσκολα τα πράγματα. Πλησιάζει και του ομολογεί ότι είναι εγκυμονούσα. Είναι βέβαιο ότι θα του ομολόγησε τα πάντα, αλλά πώς να πιστέψει τα λόγια του ανθρώπου Ιωσήφ. Δίκαιος όμως, άκουσε με περιέργεια ίσως. Δίκαιος όμως, δεν θέλησε να τη θεατρήσει, αλλά αποφάσισε να την απολύσει κρυφίως. Δεν θέλει το κακό, αλλά δεν θέλει και την αμαρτία. Δεν θέλει το κακό για τη Μαρία, αλλά δεν θέλει και την αμαρτία για αυτόν. Και το ίδιο βράδυ, σε αυτό το ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού, τον Ιωσήφ, που του εμπιστεύθηκε και τη Μαρία και το βρέφος και το πεδίον τον Ιησού. Άγγελος Κυρίου αποστέλλεται κατόναρ και του λέει «Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, γιατί το εναυτή γεννηθέν, το εναυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θα γεννήσει ιόν αυτή και εσύ θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν και η μεγάλη αποκάλυψη, διότι αυτός που θα γεννηθεί θα σώσει τον λαό αυτού
όχι από τους Ρωμαίους, αλλά από τον αμαρτιών αυτού. Και ο Ιωσήφ, ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού, είπε και αυτός: «Γέννητο είσαι με, Κύριε, κατά το λόγο σου». Νέα σελίδα και για τον Ιωσήφ. Νέα πράγματα. Προγραμματισμένα από το Θεό προκαταβολής κόσμου. Για το έργο του Θεού, για τη δόξα του Θεού. Για την αιώνια ζωή. Και εμείς θα τελειώσουμε με ένα αίτημα. Γέννητο είσαι με το θέλημά σου. Αλλά με χάρη, με έλεος, με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, που εσύ μόνο μπορείς. Αμήν.